Χριστό αδελφοί, η σημερινή ομιλία που θα ακούσετε είναι ομιλία Ευαγγελική περί δικαίου. Άλλη λοιπόν η ανθρώπινη και άλλη η θεία δικαιοσύνη δυστυχώς πολλές φορές. Αλλά όταν αυτά τα δύο συμβαδίζουν, τι ωραία που είναι. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, ως καλός εστίν άνθρωπος όταν άνθρωπος εί. Άνθρωπος όμως ως εικόνα Θεού. Λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο όπως ακούσαμε σήμερα αυτό το χρυσό και απλό νόμο. Όπως θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, έτσι και εσείς να κάνετε το ίδιο. Καλώς λοιπόν ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη προείπε ότι ο Κύριος θα δώσει λόγο σύντομο επάνω στη γη. Αφού με ένα του λόγο όλη την αρετή και κάθε εντολή και κάθε αγαθό έργο και γνώμη συμπεριέλαβε. Πρόσθεσε σήμερα λοιπόν και κάτι ακόμα. Αφού μας έχει πει ότι αυτός είναι όλος ο νόμος και οι προφήτες, αυτές οι δύο εντολές, δηλαδή αγάπη στο Θεό και στον πλησίον, από όπου κρέμονται όλος ο νόμος οι προφήτες, τώρα συμπεριέλαβε γενικά και κάθε αγαθοεργία και νομοθετεί σε όλη την οικουμένη και σε όλους που προσέρχονται σε αυτόν με πίστη τα εξής. Μας έδειξε λοιπόν ότι είναι κάθε εντολή που μας έχει δώσει ο ίδιος, έμφυτη. Δεχτείτε λοιπόν με χαρά τον έμφυτο αυτό λόγο με πραότητα, λέει, γιατί αυτός έχει τη δύναμη να σώσει τις ψυχές μας. Αυτό το προείπε ο Θεός, δίνοντας νόμους ήδη στη διάνοιά μας. Είναι αυτός ο περίφημος φυσικός νόμος, η συνείδησή μας, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ο πρώτος νόμος που έχει βάλει στον άνθρωπο ο Θεός. Και τα επιβεβαιώνει βέβαια και η μακρόχρονη ελληνική παράδοση, ήδη από τα χρόνια του Ομήρου. Αλλά και εκείνη η υπέροχη Αντιγόνη του Σοφοκλή, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με τον νόμο, όχι του Θεού, αυτόν προσπαθεί να τηρήσει, αλλά έρχεται αντιμέτωπη με τον παράνομο νόμο των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Έτσι λοιπόν δίνει νόμο στη διάνοιά μας ο Θεός και προστάζει και νομοθετεί να πολιτευόμαστε σύμφωνα με αυτά. Έχει εμβάλει στη φύση μας τη γνώση του πρακτέου, επειδή είναι και φιλάγαθος, αλλά και φιλάνθρωπος. Έδειξε λοιπόν ο Κύριος ότι είναι έμφυτη κάθε εντολή με την κεφαλαιώδη αυτή παρένεση, λέγοντας ότι όπως θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, έτσι να κάνετε και εσείς το ίδιο. Είναι όμως αυτή η εντολή, αν το ερευνήσουμε, και δίκαιη, είναι και εύκολη, είναι και συμφέρουσα βέβαια, είναι και εύληπτη, και είναι και βέβαια και γνωστή σε όλους. Γιατί δεν ξέρουμε ότι όταν οργιζόμαστε και μάλιστα χωρίς αιτία είναι κακό, κακό μάλιστα και στον οργανισμό μας. Και άρα πώς δεν θέλουμε να υποστούμε και εμείς την οργή από κάποιον άλλον, αλλά αμέσως δυσανασχετούμε με την οργή που κινείται εναντίον μας και κοιτάζουμε να την αποφύγουμε με κάθε τρόπο και δεν την αποδεχόμαστε, γιατί οπωσδήποτε είναι κάτι κακό και άδικο στη ζωή του ανθρώπου. Και έτσι συμβαίνει και με το ψέμα εναντίον μας και γενικά έτσι νιώθουμε και για κάθε απαγόρευση επάνω σε οποιαδήποτε ευαγγελική εντολή. Και τι να πούμε για τις απαγορεύσεις εκείνες τις περίφημες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες βέβαια ισχύουν και θα ισχύουν στον αιώνα τον άπαντα, εναντίον της αμαρτίας, όπως για το φόνο, για την αδικία και άλλα τέτοια. Και ακόμα και για τις αντίθετες από αυτές, τις αρετές, πόσο μας αρέσει, αγαπητοί μου, να τις χρησιμοποιούν σε μας. Κοιτάξτε προσεκτικά και θα δείτε ότι κι εσείς γνωρίζετε από μόνοι σας κάθε εντολή και μάλιστα κρίνουμε ότι είναι και δίκαιη, αλλά και εύκολη. Γιατί δεν θα θεωρούσαμε αξιοκατάκριτο όποιον, για παράδειγμα, μας τιμώνει, εάν ακριβώς δεν θεωρούσαμε ότι είναι αδύνατο ή δύσκολο εκείνος να απέχει από κάθε τέτοιο κακό εναντίον μας. Όταν λοιπόν και εμείς κακοποιούμαστε από άλλον, όταν ζημιούμαστε, ας μην δικάζουμε καλώς, και όταν πάλι εμείς οι ίδιοι των πλησίων υβρίζουμε και αδικούμε, βγάζουμε διαφορετική απόφαση. Γιατί αγαπητοί μου, δυστυχώς τα ίδια ακριβώς πράγματα κάνουμε. Να σας πω μια ιστορία από την πλουσιότατη παράδοση των πατέρων, που είχαμε κάνει στο Πανεπιστήμιο, στα Βυζαντινά γράμματα. Ήταν λοιπόν κάποιος, δυστυχώς μπορεί να υπάρχει και ανάμεσά μας, ο οποίος δεν πίστευε στη Θεία Πρόνοια. Αυτό που λέμε ότι ακόμα και τα μαλλιά στο κεφάλι μας είναι αριθμημένες οι τρίχες της κεφαλής.
Μία τρίχια δεν πέφτει κάτω αν δεν το θέλει ο Θεός. Ένας λοιπόν δυστυχής στο Βυζάντιο δεν πίστευε στη Θεία Πρόνοια και του παρουσιάστηκε λοιπόν ένας άγγελος και τον επήγε σε ένα δάσος, σαν αυτό που είναι εδώ δίπλα, επάνω στο βουνό. Εκεί λοιπόν ήταν μια πηγή και ξαφνικά ακούει να έρχεται ένα άλογο που είχε πάνω της ένα πολύ πλούσιο και πολύ γνωστό του. Παραφυλώντας λοιπόν πίσω από το δέντρο, κοιτάζει τον πλούσιο να κατεβαίνει κάτω για να ποτίσει το άλογο του. Όπως κατέβηκε όμως, άθελά του έπεσε το πορτοφόλι της εποχής, το πουγγί που είχε. Σκέφτηκε λοιπόν αμέσως βλάσφημα, αν υπήρχε Θεός, δεν θα αφήνει ο άνθρωπος να χάσει την περιουσία του. Μετά από λίγο ανεβαίνει ο πλούσιος επάνω στο άλογο και φεύγει. Έρχεται λοιπόν από την άλλη πλευρά τώρα ένας αγρότης, ο οποίος ήταν μέσα στο χώμα, μέσα στη λάσπη και κράτηκε και τα εργαλεία της δουλειάς του. Σκύβει να πιει νερό και όπως έπινε νερό κοιτάζει με την άκρη του ματιού του, βλέπει το πουγγί, ορμάει πάνω, ανοίγει, μετράει τα χρήματα, τα παίρνει και φεύγει από την άλλη μεριά. Είδε που κατευθύνθηκε ο πλούσιος και αυτός έφυγε από την άλλη μεριά. Πάλι βλάσιμα σκεπτόμενος, αυτός που δεν πίστευε στη Θεία Πρόνοια, γυρίζει και λέει μέσα του, αν υπήρχε Θεός, δεν θα άφηνε τούτον εδώ να κλέψει τον πλούσιο. Και μετά από λίγο έρχεται από το ίδιο σημείο και ένας ζητιάνος, ο οποίος όπως έκατσε κάτω να φάει λίγο το παξιμαδάκι το πως το έβρεξε, ξαφνικά εκεί που ήταν όλα ήσυχα μέσα στο δάσος, ακούει να έρχεται λοιπόν ένα ποδοβολητό αλόγο. Ερχόταν λοιπόν πίσω ο πλούσιος. Βάζει τις φωνές λοιπόν στο φτωχό, του λέει «Πες μου τώρα πού είναι τα λεφτά μου». Λέει «Δεν ξέρω άρχοντά μου». Ψέματα λες. Τραβάει λοιπόν το σπαθί, του δίνει μία και τον αφήνει στον τόπο. Και σηκώνεται και φεύγει. Αμέσως λοιπόν πάλι βλάσφημα, αυτός που δεν πίστευε στη Θεία Πρόνοια λέει «Αν υπήρχε Θεός δεν θα άφηνε να σκοτωθεί άνθρωπος και μάλιστα άδικα». Του παρουσιάζεται λοιπόν άγγελος Κυρίου και του λέει «Κοίταξε να δεις, ο πλούσιος αυτός είχε κλέψει το χωράφι του αγρότη και βρήκε ο Θεός αυτόν τον τρόπο να του γυρίσει τα χρήματα που ήταν ακριβώς το ποσό που έκανε το χωράφι. Ο πλούσιος, ο οποίος είχε το χειρότερο πάθος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, την πλεονεξία, μετά από αυτό που συνέβη, πήρε τέτοιο φόβο μέσα του, που πάει τώρα να πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει, να τα πάει σε ένα μοναστήρι, να τα πάει να τα δώσει σε φτωχούς και θα πάει να κλειστεί κάπου που να μην το ξέρουν, να κλαίει για τις αμαρτίες μέχρι τέλος της ζωής του. Θα σωθεί κι αυτός. Καλά, του λέει και ο άλλος ο φτωχός. Ο άλλος ο φτωχός του λέει, αγαπητέ μου, κοίταξε να δεις, όταν ήταν μικρά παιδάκια, παίζανε μεταξύ τους και χωρίς να το θέλει έτσι άθελά του, έσπρωξε ένα άλλο παιδάκι και όπως έπεσε πίσω το άλλο έμεινε στον τόπο. Και όπως άδικα έφυγε εκείνο, έτσι άδικα έπρεπε να φύγει και αυτό. Και σας θυμίζω και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά την ερμηνεία στο Σίμων να οφειλίσμε, γιατί τρεις φορές ρωτά τον Πέτρο αν τον αγαπά και μάλιστα περισσότερο από τους άλλους. Γιατί λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όσες φορές κάνουμε το κακό στη ζωή μας, για να φύγει από πάνω μας αυτή η αμαρτία, άλλες τόσες φορές πρέπει να κάνουμε το αντίστοιχο καλό. Έτσι λοιπόν εδώ, πρέπει να κοιτάζουμε, να μην παίρνουμε διαφορετική απόφαση όταν αδικούμε τους άλλους και όταν μας αδικούν εκείνοι να θέλουμε έτσι να είμαστε εμείς από πάνω. Θα πάθουμε λοιπόν και εμείς τα ίδια. Ζητάμε λοιπόν κάποια βοήθεια, για παράδειγμα, κάποια στιγμή θα βρεθούμε σε ανάγκη ή έχουμε κάποια άλλη ανάγκη και θέλουμε οπωσδήποτε να το πετύχουμε. Όταν λοιπόν ο άλλος μας ζητάει κάτι, να σπεύσουμε και να νομίζουμε καλό αυτό που μας ζητάει. Και μάλιστα οι Ρωμαίοι έλεγαν και το εξής ωραίο και νόστιμο, ότι όταν δίνεις την ίδια στιγμή που σου το ζητάνε και δεν το αναβάλεις για την επόμενη, είναι σαν να το δίνεις δύο φορές. Και αν συμβεί λοιπόν και σου ζητήσει ο αδερφός σου και κάτι παραπάνω και δεν έχεις, τότε θα ισχύσει αυτό το οποίο μας είπε η Ιερόντισσα. Ιλαρών δότην, αγαπά ο Κύριος, να δίνουμε με την καρδιά μας. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, τελειώνει η ελεημοσύνη όταν δίνουμε όλο μας τον εαυτό, με την προαίρεσή μας και την προθυμία. Όποιος δεν έχει παιδί να μην ελεήσει παραπάνω, γιατί οπωσδήποτε η θέληση προηγείται, αυτή η ευπρόσδεκτη.
Θέλουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, να μας αγαπάνε όλοι και να τύχουμε και συγγνώμης για ό,τι κακό έχουμε κάνει στη ζωή μας. Ας κοιτάξουμε και εμείς να αγαπάμε όλους και εμείς να συγχωρούμε, να βλέπουμε στον άλλον τον εαυτό μας και έτσι να αποφασίζουμε και έτσι να νιώθουμε και έτσι να πράττουμε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Εφόσον αγαθοποιούμε, τότε θυμώνουμε και την αγνωσία εκείνων των ανοήτων, όσοι δηλαδή άδικα εθρεύονται. Γιατί πώς δεν είναι άφρονας εκείνος που δεν θέλει το ίδιο με την κοινή φύση, ούτε την ίδια κρίση αποδίδοντας, και ας ενυπάρχουν από τη φύση όλα αυτά μέσα μας. Από τη φύση λοιπόν κινούμενοι θέλουμε να μας αγαπάνε και να μας αγαθοποιούν όλοι, όπως και εμείς τον εαυτό μας. Άρα να θέλουμε και εμείς επομένως να αγαθοποιούμε και να διακύμεθα καλά σε όλους, όπως και στον εαυτό μας που είναι έβητο, επειδή κατ' εικόνα του αγαθού όλοι γεννηθήκαμε. Βέβαια τώρα θα μου πει κάποιος από εσάς ότι ήρθε η αμαρτία, ποιηθήθηκε η αμαρτία και η αγάπη για τον εαυτό μας είναι αυτή η οποία έμεινε μόνο, αυτή δεν έζησε, γιατί δεν της εναντιώνεται. Αλλά την αγάπη που πρέπει να έχει ο ένας για τον άλλο, που είναι το αποκορύφωμα της αρετής, αυτή την κρύωσε ολότελα και την αλλίωσε και την αθρίστεψε. Και για τούτο αγαπητοί μου, εκείνος ο οποίος μας ανακαινίζει τη φύση και ανακαλεί στη χάρη της εικόνας του, αφού μας έδωσε τους νόμους του, όπως λέει και ο προφήτης στις καρδιές μας, λέγοντας όπως θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι, έτσι να κάνετε κι εσείς ομοίως, και αν αγαπάτε όλους όσους σας αγαπούνε, προσέξτε το αυτό, ποια περισσότερη χάρη έχετε, και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν, γιατί υπολογίζουν στο κάτω-κάτω ότι θα λάβουν και τα ίσα. Και αμαρτωλούς βέβαια εδώ πέρα, το Ευαγγέλιο δεν εννοεί μόνο τους αμαρτωλούς όπως τους λέμε σήμερα, πρέπει να είναι και οι χριστιανοί οι οποίοι δεν πολιτεύονται σύμφωνα με τους ευαγγελικούς νόμους, αλλά και όσοι εκείνοι ασεβείς υπάρχουν πάνω σε αυτό το πλανήτη. Δεν έχουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, κανένα όφελος να λεγόμαστε χριστιανοί όταν δεν διαφέρουμε σε έργα πίστεως και αγάπης από τους άλλους. Τώρα λοιπόν ο Χριστός με το Ευαγγέλιο μας λέει ότι θα έχετε τη χάρη μου, θα δείτε πρόσωπο Θεού εάν τηρείτε τις εντολές μου. Αυτά βέβαια δεν μας αποτρέπουν να αγαπάμε όσους μας αγαπάνε και να αγαθοποιούμε όσους μας αγαθοποιούν. Αλλά κάτι τέτοιο, αγαπητοί μου, είναι άμυστο, γιατί εδώ ανταποδίδεται και καμιά χάρη στην ψυχή δεν έχει. Και μάλιστα, αν λείπει, να δούμε και την αντίθετη εικόνα, πολλή κατηγορία και ζημιά θα μας φέρει, όταν δηλαδή δεν ανταποδίδουμε την αγάπη σε εκείνους που μας αγαπάνε και μας φροντίζουν και καταντάμε χειρότεροι από τους αμαρτωλούς. Όσο περισσότερο μάλλον, εάν και εκτός από αυτά καμιά φορά συμβεί και προσθέσουμε και άσχημα έργα και λόγια σε εκείνους που μας αγαπάνε και μας φροντίζουν. Τέτοιοι είναι που αφηνιάζουν εκείνους που τους φροντίζουν καθημερινά και δεν ανταποδίδουν καν την προσήκουσα από το Θεό χάρη. Αλλά και όσοι δεν υπακούν στην Εκκλησία, μάταια αγανακτώντας εναντίον της, ενώ εκείνοι και θέλουν και σπέβουν να τους ευεργετούν με κάθε αγαθό και ωφέλιμο τρόπο και με τις προσευχές και με τις πράξεις όσο μπορούν. Και γι' αυτό λοιπόν και ο Κύριος μας, θέλοντας να μας απομακρύνει σήμερα από όλες αυτές τις συμφορές, μας παραγγέλει τι? Και να αγαπάμε και να αγαθοποιούμε όχι μόνο τους κοντινούς μας, όχι μόνο αυτούς που μας αγαπάνε και μας αγαθοποιούν, αλλά να φτάσει η αγάπη μας και μέχρι τους εχθρούς μας. Εκεί δηλαδή που δεν περιμένουμε επιστροφή αγάπης ή κάτι άλλο, να μην απελπίζουμε, γιατί θα είναι πολύς ο μισθός μας και θα είμαστε και οι του υψίστου, αφού αυτός είναι Χριστός και σε αχαρίστους, ακόμα και πονηρούς που λέει το Ευαγγέλιο, γιατί δεν πρέπει να θεωρείς ότι χάνεις τα δικά σου εάν αγαθοποιείς τους κακοποιούντες ή δίνεις εκεί που δεν θα σου ανταποδώσουνε, επειδή ο καιρός τώρα είναι της σποράς και αγαθοεργίας. Εδώ, ενώ ο μέλλοντας αιώνας που έρχεται και θα είναι αιώνας ατέλειωτος, είναι καιρός κατάλληλου θερισμού. Να μην λέμε πολλά, αγαπητοί μου, ό,τι σπέρνουμε σε αυτή τη ζωή, αυτό θα το θερίσουμε και εκεί και μάλιστα με μέγιστη προσθήκη. Εάν λοιπόν εδώ, στον Υιό του Θεού με έργα μοιάσουμε σε Εκείνον και δείξουμε σε όλους ότι είμαστε Χριστοί, όπως και Εκείνος είναι Χριστός σε όλους, τότε και εκεί με την προσθήκη θα Του μοιάσουμε περιλαμβόμενοι με το φως Εκείνο
της δόξας του Υψίστου και θα συνδιαιωνίζουμε μαζί του, όπου εκεί ανάμεσά τους θα είναι ο Χριστός, ο Θεός, ανάμεσα σε Θεούς. Θεούς μας αποκαλεί, διαδίδοντας τα αξιώματα της αιώνιας μακαριότητας. Αυτό φανέρωσε, προσθέτοντας ότι θα είσαστε οι ιοί του Υψίστου, επειδή Αυτός είναι Χριστός σε αχαρίστους και πονηρούς. Για τούτο λοιπόν ήρθε και έκλεινε ουρανούς, ο από Θεού Υιός, και κατέβηκε μάλιστα στη γη εδώ, στην Ασχαρδιά, και έγινε και Υιός ανθρώπου, και είπε και έπραξε τέτοια, και τέλος έπαθε και πέθανε για μας, και αναστήθηκε, και πάλι ανήρθε στους ουρανούς, ώστε να μας κάνει και εμάς ουράνιους και αθάνατους και Υιούς Θεού. Και επειδή, όπως ξέρετε, ασχολούμαι πάρα πολύ με τη συγγραφή αυτή την εποχή, με το Μακαριότατο, και απέναντί μου έχω πολλούς οι οποίοι είναι έγκαμοι, να προσέξετε ιδιαίτερα τα ζευγάρια μεταξύ σας, γιατί αυτά που λέμε σήμερα πρέπει να τα εφαρμόζουν πρώτα και κύρια μέσα στο σπίτι μας. Να κάνουμε ο ένας τον άλλον, ο άντρας στη γυναίκα και η γυναίκα στον άντρα, αυτό το οποίο θέλουμε να μας κάνουν εκείνοι. Και ας μην έχουμε ανταπόκριση, σιγά σιγά θα δείτε, λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Επομένως, αυτά που απαιτεί τώρα από μας, να αγαπάμε δηλαδή τους εχθρούς και να αγαθοποιούμε, εκεί μάλιστα που δεν μπορούν να μας ανταποδώσουν, όχι μόνο είναι πρέπον και συμφέρον, όπως έχει αποδειχτεί, αλλά είναι και ελάχιστα σε σύγκριση με εκείνα που εκείνος ο Θεός μας δίνει. Έδωσε πρώτα απ' όλα τον ίδιο του τον εαυτό για μας, ενώ εμείς δεν είχαμε τίποτα να του δώσουμε για τάλαγμα. Και μάλιστα είχαμε αποδειχτεί και αχάριστοι και πονηροί και κακοί σε πολλά. Εμάς τώρα λοιπόν μας προστατεύει να αγαθοποιούμε από αυτά τα ελάχιστα που έχουμε. Αυτή την αγάπη τόσο δύσκολο είναι να τη δώσουμε στο διπλανό μας. Και για τα μικρά αυτά χάρη ανταποδίδει την ομοιότητά μας με εκείνον και την ανώτατη και ύψιστη υιοθεσία και τους ουράνιους εκείνους μισθούς, λέγοντάς μας, γίνετε οι κτήρμονες, γιατί και ο πατέρας